Παιδιά, τα άτομα είναι πάρα πολλά που θέλουν να φέρουν εδώ. Έχουμε τα σκουπίδια, έχουμε ένα στόλο. Αυτό είναι και αυτοί εδώ πέρα που εμείς καθαρίσαμε. Είναι οι πρώτες αντιδράσεις των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής στη Φθιώτιδα. Έχουν μόλις μάθει ότι η περιοχή τους έχει επιλεγεί για τη φιλοξενία 2.000 προσφύγων και μεταναστών. Ούτε για δουλειά έρχονται αυτοί, ούτε για αυτό. Αυτοί έρχονται για κλειψές, έρχονται για αυτά, έρχονται για. Είναι δυνατόν δηλαδή να πάνε 2.000 άτομα. Ποιος που είναι η μηχανική ζώνη. Η Μαυρομαντήλα, περιοχή δηλαδή ανάμεσα στον οικισμό τους και το Αυλάκι στη Λίδας, είναι μία από τις τοποθεσίες που φαίνεται να προκρίνεται για τη δημιουργία κλειστής δομής. Ήδη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Θα κάνουμε γενική συνέλευση στο χωριό, θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Δεν θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ανάλογες αντιδράσεις εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες και στους 7 νομούς που θα δημιουργηθούν κλειστές δομές σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Παρά τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις και συσκέψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, λευκός καπνός δεν βγήκε. Διαπιστώθηκε απλά διάσταση απόψε. Θα μας δουν απέναντι, το είπα χθες στη σύσκεψη, 2 χιλιόμετρα από τον πύργο, 10 από την Ολυμπία, προσπαθούν να χτίσουν τη σύγχρονη βαρβαρότητα που λέγεται hot spot. Κάποιοι είπαν ότι απαγορεύεται δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό, εμείς λοιπόν θα κάνουμε για το προσφυγικό. Ας αλλάξουν τον νόμο αν προλάβουν. Ο Δήμαρχος Πύργου διεξάγει ήδη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εγκατάσταση ημί προσφύγων και μεταναστών στα διοικητικά όρια του Δήμου. Οι νομοί που φαίνεται να προκρίνονται σε πρώτη φάση είναι οι εξής. Φθιώτιδας κοντά στη βιομηχανική περιοχή Λαμίας, Λάρισας ενδεχομένως στο Κυψελοχώρι, Ηλίας ενδεχομένως στο Επιτάλιο, Ηρακλείου ενδεχομένως στη Φεστό, Άρτας, Ετώλα Καρνανίας, καθώς και σε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάγια παραμένει άρνηση των 5 δημάρχων των νησιών του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου που ήδη φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στην ηλυμένη απόφαση δημιουργίας νέων κλειστών δομών στις περιοχές τους. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας, οι ροές συνεχίζουν, οι ανησυχία πλέον είναι δεδομένη, είναι συγκεκριμένη και είναι και αυξανόμενη. Θα υπάρξουν αντιδράσεις εκ μέρους των Δήμων και των περιφορειών εξ όσων γνωρίζουμε. Σήμερα αναμένεται και νέα συνάντηση των 5 δημάρχων στη Λέσβο για να εξετάσουν τη στάση και τις κινήσεις τους.